Που είχαμε ένα τραυματισμό χθες, αυτό που είπες και πριν, Θεή, η Μάγκη Χαραλαμπίδου μπήκε στο παιχνίδι, τραυματίστηκε. Πήγε λοιπόν χθες, έκανε πρόβες. Η Μάγκη θα χορέψει σάλσα αυτή τη βδομάδα. Θα χορέψει. Θα χορέψει, έκανε μία κίνηση και έπεσε κάτω και χτύπησε τα πλευρά της. Πονούσε πάρα πολύ. Πήγε στο φυσικοθεραπευτή μας, τον Σοκράτη τον Ηλιάδη, και βρήκε ένα πρίξιμο στα πλευρά. Την έστειλε στο ΚΑΤ, πήγε, έκανε εκτινογραφία και διαπιστώθηκε ότι έπαθε φλάση, παιδιά, στα πλευρά. Η Μάγκη Χαραλαμπίδου, λοιπόν. Είναι και γυμνασμένη, δεν είναι ο φίλος που έχει γυμναστήριο και γυμνάζονται όλη μέρα μαζί, όλη μέρα. Ενώ ναι. Είναι ένα κορίτσι που γυμνάζεται. Σκέψου να μην είχε γυμναστεί. Αυτό μου είπε και η ίδια όταν μιλήσαμε. Μου είπε σκέψου ότι να μην ήμουν και γυμνασμένη, τι θα γινόταν. Απλά στο χορό γυμνάζονται κάθε φορά άλλες ομάδες του σώματος και γι' αυτό υπάρχει και πρόβλημα. Και διαμήπως τους ματιάζουμε εμείς. Λες. Λες, δεν φταίμε. Όχι, καλέ, την αγαπάμε λοιπόν, η Μάγκη. Ποιον ματιάζουμε κι εσύ. Η Μάγκη, λοιπόν, θέλει πάρα πολύ να χορέψει την Παρασκευή, δεν θέλει να αποχωρήσει. Της είπανε να προσέχει βέβαια το πλευρό της, γιατί στις επόμενες 15 μέρες χρειάζεται, λέει, προστασία. Και γι' αυτό μάλλον θα αλλάξει το κομμάτι αυτό της χορογραφίας, θα κάνει κάτι άλλο για να μην επιβαρύνει περισσότερο τα πλευρά της. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η πληροφορία. Το Σάββατο, όχι την Παρασκευή, δεν είναι το dancing. Την Παρασκευή. Θα δούμε σε